Είναι η στιγμή που το γεωτρύπανο πιάνει δουλειά στη λεγόμενη κακιά στροφή επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου, λίγο πριν τη Λιγκαριά, σε μια προσπάθεια να ερευνηθεί το ανισχυτικό φαινόμενο των ρηγματώσεων σε διάφορα σημεία του οδοστρώματος. Το γεωτρύπανο θα πραγματοποιήσει, θα πάρει τομές, θα πάρει καρότα εδάφους και θα κάνουμε συγκεκριμένες εργαστηριακές δοκιμές. Κοιτάξτε, ανησυχητικό είναι το φαινόμενο ότι έχουν επεκταθεί ήδη προς το πόδα του ρήγματος και γι' αυτό το λόγο κινητοποιηθήκαμε για να μπορέσουμε να κάνουμε σύντομα τις γεωτρήσεις. Πρόκειται για ερευνητικές δειγματοληπτικές γεωτρήσεις με το γεωτρύπανο να προχωρά στη λήψη δειγμάτων εδάφους ακόμα και σε βάθος 30 μέτρων. Τα δείγματα θα μεταφερθούν σε δικά εργαστήρια στην Αθήνα και όπως εκτιμάται, τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένονται σε 20 μέρες. Για να κάνουμε ειδικές δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής. Τα αποτελέσματα πότε αναμένονται? Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα θέλει κάποιο χρονικό διάστημα. Εκτιμούμε περίπου 20 μέρες με ένα μήνα θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά τη δειγματοληψία και τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι θα συναντήσουμε, θα δούμε και πόσο χρόνο θα διαρκέσει μετά η ολοκλήρωση της μελέτης. Ακόμη θα ερευνηθεί αν υπάρχει ζώνη αδυναμίας σε συγκεκριμένη θέση, με ειδικά συνεργεία να προχωρούν τις επόμενες μέρες σε μετρήσεις για το αν υπάρχει κατολιστικό φαινόμενο, σε τι βάθος και αριθμό. Ουσιαστικά εμείς βάζουμε κάποιους αποκλεισιομετρικούς σωλήνες και θα έρχεται ειδικό συνεργείο να παίρνει μετρήσεις για να μας δείχνει εάν υπάρχει και σε τι βάθος μετακίνηση. Ουσιαστικά δηλαδή μπορούμε να εντοπίσουμε κάποια ζώνη αδυναμίας και να δούμε το ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται το φαινόμενο. Παράλληλα θα εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης η οποία θα καθορίσει το εύρος των παρεμβάσεων. Αμέσως μετά θα εκπονηθεί συγκεκριμένη γεωτεχνική μελέτη για να δούμε τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, τα οποία δεν μπορούμε σε αυτό το στάδιο να έχουμε κάποια άποψη για το τι πρέπει να γίνει εδώ. Τις επόμενες μέρες το γεωτρύπανο θα βρεθεί και σε άλλες ρογμές επί του ΒΟΑΚ μικρότερης έκτασης και συγκεκριμένα στο ύψος του Χιτά Ηρακλείου. Αντίστοιχες διαδικασίες κινήθηκαν και σε άλλα σημεία του ΒΟΑΚ, σε Χανιά και Ρέθυμνο, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθεί κάτι το ανησυχητικό. Σε Αγία Μαρίνα, Σταλός, μεγάλα χωράφια. Ήμασταν επίσης στα μεγάλα χωράφια που κάναμε τις έρευνες και την αποκατάσταση της αστοχίας, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα προσωρινά μέτρα και από ό,τι γνωρίζω είναι σε στάδιο να ξεκινήσουν και τα μέτρα οριστικής αποκατάστασης. Έχουμε κάνει επίσης τον ισόπεδο κόμβο της Σούδας, που έχουμε ολοκληρώσει και τη μελέτη. Εκεί πέρα από τα αποτελέσματά της φαίνεται ότι δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα έντονο και μεγάλο σαν φαινόμενο.